Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Πριν αρχίσω την εισήγησή μου, την οποία θα διαβάσω για τους ίδιους λόγους με τον πάνω, θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι όλες και όλοι σε αυτή την αίθουσα έχουμε μία σκέψη για τους συντρόφους μας και το λαό της Τουρκίας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι σε μία νέα κλιμάκωση της καταστολής. Πιστεύω ότι όλοι θα διαβάσατε για τις συλλήψεις της ηγεσίας του ΑΣΔΠ και όλων των βουλευτών του. Αυτό είναι ένα νέο βήμα σε μια κατασταλτική διαδικασία που τη βλέπουμε να ξετυλίγεται από το καλοκαίρι. Και έχουμε τώρα στην εισήγησή μου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω την πρωτοβουλία των συντρόφων του Κόκκινου Δικτύου να οργανώσουν αυτό το τριήμερο. Χρειαζόταν πράγματι μια διεθνή συνάντηση για να μπορέσουν να συζητηθούν σε μεγαλύτερο βάθος τα διδάγματα από την ελληνική εμπειρία των τελευταίων ετών. Όσοι ζήσαμε ως συμμετέχοντες σε αυτά τα γεγονότα, και ακόμα περισσότερο, ας μου επιτραπεί εδώ μια πιο προσωπική αναφορά, όσοι ανήκουμε στον ελληνισμό της Διασποράς, έχουμε συνείδηση ότι η σημασία και ο αντίκτυπός τους εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τα σύνορα της μικρής μας χώρας. Από την αρχή της κρίσης και μέχρι το καλοκαίρι του 2015, η Ελλάδα βρέθηκε για πρώτη φορά από την πτώση της δικτατορίας στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Για εκατομμύρια ανθρώπους, οι εικόνες των μεγάλων λαϊκών κινητοποιήσεων και κατόπιν η ορμητική άνοδος ενός μέχρι πρότινος μικρού σχηματισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς την κατέστησαν συνώνυμο ελπίδας. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 2015 φάνηκε να υλοποιεί μία πρωτοφανή για τα δεδομένα της μεταπολεμικής Ευρώπης δυνατότητα. Στα ερείπια ενός χρεοκοπημένου πολιτικού κόσμου και στη δίνη της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που γνώρισε δυτικοευρωπαϊκή χώρα από τη δεκαετία του 1930, μία αριστερή δύναμη, προερχόμενη από τη μήτρα του κομμουνιστικού κινήματος, κατάφερε να κατακτήσει αυτόνομα την κυβερνητική εξουσία με ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα ρήξης με τις πολιτικές άδειας λιτότητας και την κηδεμονία της Τρόικας. Η δυνατότητα αυτή ήταν ευθύς εξ αρχής ασταθής, γεμάτη εσωτερικές αντιφάσεις, εν μέρη διαβρωμένη από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στο διάστημα που προηγήθηκε της ανόδου του στην κυβερνητική εξουσία. Όσοι είμαστε εντός του κόμματος και ειδικότερα στην αριστερή του τάση, το ξέραμε αυτό από την αρχή. Παρόλα αυτά, η δυνατότητα υπήρξε. Είναι κάτι που πρέπει να τονιστεί, γιατί σήμερα, στην περίοδο αντίδρασης και ήττας που διανύουμε, το κυρίαρχο αφήγημα στοχεύει να καταστήσει ακατανόητη την προηγούμενη φάση, να την παρουσιάσει ως παθολογική, να γελιοποιήσει όσους από τους πρωταγωνιστές και απλούς προτεργάτες της αρνήθηκαν την τελική παράδοση. Βασική επιδίωξη είναι να σβηστούν από τη συλλογική μνήμη τα γεγονότα αυτής της περίοδου και πρώτα απ' όλα το μεγάλο όχι του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου του 2015 που αποτελεί και την κορυφαία στιγμή αυτής της ιστορικής δυνατότητας. Κορυφαία, αλλά και ταυτόχρονα ίστατη, γιατί μόλις μια εβδομάδα μετά ακολούθησε η ατιμωτική συνθηκολόγηση του Αλέξη Τσίπρα και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ που τον στήριξε. Ο Βρετανός μαρξιστής ιστορικός Πέρι Άντερσον συνέκρινε αυτή τη συνθηκολόγηση με εκείνη του Αυγούστου του 1914, όταν όλα σχεδόν τα κόμματα του διεθνούς σοσιαλιστικού κινήματος συνένεσαν στον Ιμπεριαλιστικό Παγκόσμιο Πόλεμο και προσχώρησαν σε κυβερνήσεις εθνικής ενότητας. Ίσως να είναι υπερβολική αυτή η σύγκριση. Το σίγουρο πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ορίζει το μεγαλύτερο τραύμα της ευρωπαϊκής και ίσως της διεθνούς αριστεράς των τελευταίων δεκαετιών. Από συνώνυμο ελπίδας, οι λέξεις ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας έχουν γίνει κάτι το ακατανόμαστο, κάτι που πρέπει να κρυφτεί κάτω από το χαλί, ακόμα και από όσους επιμένουν να τους βρίσκουν δικαιολογίες και ελαφρυντικά. Οι Ισπανοί σύντροφοι των αντικαπιταλίστας μπορούν να το επιβεβαιώσουν από την δική τους εμπειρία. Για να ξεπεραστεί αυτό το τραύμα, ένας μόνος τρόπος υπάρχει. Να ανοίξει μια συζήτηση σε βάθος για τα αίτια της συντριβής, έτσι ώστε να εξαχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα και να αντικρουστεί με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία το κυρίαρχο αφήγημα.
Μια τέτοια συζήτηση αποτελεί φυσικά πρώτη στο καθήκον των δυνάμεων της μαχόμενης αριστεράς στην Ελλάδα. Αλλά όχι μόνο. Αφορά όλους τους αγωνιστές που μοιράστηκαν την ελπίδα και που έχουν συνείδηση ότι η ελληνική εμπειρία τους αφορά άμεσα και όχι μόνο για λόγους διεθνιστικής αλληλεγγύης, όσο αναγκαία και πολύτιμη κι ας είναι αυτή. Για να το πω διαφορετικά, όποια πολιτική δύναμη διακηρύσει σήμερα ότι θέλει να ανατρέψει τις πολιτικές κοινωνικής διάλυσης και ενδυνόμενου αυταρχισμού και δεν εξηγεί γιατί και πώς δεν θα έχει την κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, στερείται οποιασδήποτε αξιοπιστίας και θα έλεγα οποιασδήποτε σοβαρότητας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μοιάζει ρεαλιστική εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη μιας αριστεράς άξιας αυτού του όρου εξαρτάται σε σημαντικό, ίσως σε αποφασιστικό βαθμό, από την έκβαση αυτής της συζήτησης. Από την πλευρά μου θα ήθελα να διατυπώσω ως προσπάθεια συμβολής ορισμένες σκέψεις πάνω σε τρία σημεία. Το πρώτο αφορά τη χρεοκοπία του αριστερού ευρωπαϊσμού ως καθοριστική αιτία για την αποτυχία του εγχειρήματος του ΣΥΡΙΖΑ και να αναπτύξω και λίγες σκέψεις για τη συνέπεια αυτής της αποτυχίας που αφορούν τον τρόπο που σκεφτόμαστε τη σχέση μεταξύ εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου. Το δεύτερο είναι για τα θέματα της αριστερής κυβέρνησης και του μεταβατικού προγράμματος στο φως του εγχειρήματος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο αφορά τις συνέπειες όλων αυτών στη μορφή κόμμα, επικεντρώνοντας σε ένα σημείο. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι απέτυχαν τα πλατιά κόμματα τύπου ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα ποιοι είναι οι λόγοι της αποτυχίας εντός του ΣΥΡΙΖΑ, της αριστερής του τάσης και πιο συγκεκριμένα της αριστερής πλατφόρμας. Αρχίζω από το θέμα του αριστερού ευρωπαϊσμού. Τι εννοώ με αυτόν τον όρο? Ο αριστερός ευρωπαϊσμός ήταν και παραμένει η κυρίαρχη στρατηγική της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ευρώπη και βασίζεται στην ιδέα ότι είναι δυνατή, και όχι αδύνατη όπως έχω γράψει στο κείμενο, δυνατή μια ρήξη ή τουλάχιστον μια ποιοτική μεταστροφή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών προς όφελος της εργασίας, χωρίς μονομερείς ρήξεις με το πλαίσιο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη θετική του εκδοχή, ο αριστερός ευρωπαϊσμός υποστηρίζει ότι, ξεκινώντας από μια συγκεκριμένη χώρα, ένα τέτοιο εγχείρημα οδηγεί σε μια σταδιακή μεταστροφή του συσχετισμού δύναμης, την οποία υποβοηθά η κρίση των ακολουθούμενων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και οι αντιθέσεις που δημιουργούν αυτές στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Στην αρνητική της εκδοχή, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, οι μονομερείς ρήξεις, όπως η έξοδος από το ευρώ, θεωρείται ότι οδηγούν σε εθνικές αναδιπλώσεις που υποθάλπουν εθνικιστικά αντανακλαστικά και δημιουργούν ανυπέρβλητα προβλήματα στη χώρα που θα το αποτολμούσε και ειδικότερα για τις εργαζόμενες τάξεις αυτής της χώρας. Υπάρχει όμως και μία παραλλαγή του αριστερού ευρωπαϊσμού, που δεν παρουσιάζεται όμως ως τέτοια, στο βαθμό που θέλει ή μάλλον ήθελε να εμφανίζεται από ριζοσπαστική έως και επαναστατική. Η λογική της θέλει να είναι κινηματική και το λεξιλόγιο της ταξικό. Η ουσία της θα μπορούσε να συνοψιστεί ως εξής. Το πρόβλημα δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα περισσότερο το ευρώ. Η σύγκρουση είναι καθαρά ταξική και πρέπει να απαντηθεί πρωτίστως σε αυτό το έδαφος, τόσο εσωτερικά, με μέτρα υπέρ του κόσμου της εργασίας, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με όρους ανάπτυξης του διεθνούς κινήματος. Η σημασία της ελληνικής εμπειρίας έγκυται στο ότι όλες αυτές οι εκδοχές ευρωπαϊσμού τέθηκαν σε δοκιμασία με πραγματικούς όρους και όχι απλά θεωρητικά. Δοκιμάστηκαν και αποδείχθηκαν λαθεμένες στο πυρήνα τους και καταστροφικές στις συνέπειές τους. Η εξάμενη εμπειρία της δήθεν διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και των Ευρωπαίων, στην ουσία ένας ασύμμετρος οικονομικός πόλεμος που κήρυξαν οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, έδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει ανοιχτή εντός αυτού του πλασίου οποιαδήποτε προσπάθεια διαφυγής από τις πολιτικές λιτότητας και άγριας εσωτερικής υποτίμησης. Έδειξαν επίσης ποιο είναι το αποτελεσματικότερο όπλο που αυτοί οι θεσμοί διαθέτουν. Και αυτό δεν είναι άλλο από το νόμισμα. Η απόφαση με την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποδέχθηκε το σχηματισμό αριστερής κυβέρνησης στην Αθήνα
στις 4 Φλεβάρι του 2015 ήταν καταλυτικής σημασίας για την πορεία των εξελίξεων. Το πρώτο και καθοριστικό, όπως αποδείχθηκε αποτέλεσμα, ήταν η ονομαζόμενη συμφωνία του Eurogroup της 20ης Φλεβάρης, που στην ουσία ήταν η πρώτη συνθηκολόγηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και που προανήγγειλε τη δεύτερη και τελειωτική. Όλα αυτά έδειξαν κάτι που ήταν απολύτως προφανές σε όσους, ανεξαρτήτως τοποθέτησης, είχαν μελετήσει με κάποια σοβαρότητα τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, δηλαδή είχαν καταλάβει ότι έχει σχεδιαστεί ακριβώς για να καταστήσει αδύνατη οποιαδήποτε πρωτοβουλία εθνικής κυβέρνησης προσπαθήσει να έρθει σε ρήξη με το συνταγματοποιημένο νεοφιλελευθερισμό των ευρωπαϊκών συνθήκων και των πρόσφατων συμφώνων που αυστηρούν ακόμα περισσότερο τους όρους εφαρμογής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί το σιδερένιο κλουβί του νεοφιλελευθερισμού, ακριβώς γιατί μεταθέτει το πλαίσιο άσκησης της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ένα επίπεδο που ξεφεύγει από κάθε πολιτικό έλεγχο, έστω και αυτόν τον περιορισμένο που μπορούν να ασκήσουν αντιπροσωπευτικοί θεσμοί βασισμένοι στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας. Η εμπειρία του πρώτου εξαμήνου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έδειξε επίσης την αφλογιστία της ριζοσπαστικής εκδοχής του ευρωπαϊσμού, που στην ουσία αποσκοπεί στο να παρακάμψει το σκόπελο, μεταθέτοντας τα επίδικα σε ένα φαντασιακό επίπεδο, όπου υπάρχουν μόνο καθαρές ταξικές συγκρούσεις. Και τούτο διότι αυτή η εκδοχή παραγνωρίζει ότι τα μνημόνια δεν αποτελούν μια συνηθισμένη ταξική νεοφιλελεύθερη πολιτική, αλλά ένα καθεστώς που επιβάλλει μόνιμη επιτροπία και σχέσεις εξάρτησης μεταξύ μιας χώρας, δηλαδή του εθνικού της κράτους και της βασικής οικονομικής της λειτουργίας και των δανειστών της. Παραβλέπει τη σημασία της κατάλυσης βασικών όψεων της κυριαρχίας του εθνικού κράτους από τους μνημονιακούς μηχανισμούς και το ρόλο του χρέους ως μηχανισμό στιγνής πολιτικής και οικονομικής επιβολής. Η εδραίωση του μνημονιακού καθεστώτος καταδεικνύει ότι για μια ακόμα φορά, όταν η ελληνική αστική τάξη αισθάνεται να κλονίζεται, αναζητά τη σωτηρία της στη στήριξη των κυρίαρχων τάξεων της Δύσης, ακόμα και αν αυτή μεταφράζεται σε δραματική υποβάθμιση της θέσης της χώρας στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα και σε εξευτελισμό της κυριαρχίας του εθνικού της κράτους. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η ανατροπή των μνημονίων και η απελευθέρωση από τα δεσμά του χρέους δεν αποτελούν ταξικές επιλογές. Για την ακρίβεια, είναι ακριβώς αυτές οι επιλογές που ορίζουν τα κεντρικά επίδικα της ταξικής αναμέτρησης στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και δεν σημαίνει βεβαίως ότι η λαϊκή κινητοποίηση δεν αποτελεί καθοριστική σημασία παράγοντα. Αλλά για να γίνουν πραγματικότητα αυτά, δεν αρκεί η ταξική καθαρότητα επιμέρους στόχων ή του λόγου που τους εκφέρει. Χρειάζεται πρωτίστως μια γενικότερη επιλογή σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εγχώρια ολιγαρχία. Σε αυτή τη σύγκρουση δεν μπορεί να διαχωριστεί το εσωτερικό από το εξωτερικό μέτωπο, στο βαθμό που το μνημονιακό καθεστώς αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα των σχέσεων κυριαρχίας, τόσο στο εσωτερικό όσο και μεταξύ του εθνικού σχηματισμού και των κυρίαρχων τάξεων, των κυρίαρχων χωρών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λαϊκές κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν αυθόρμητα το Φλεβάρι του 2015, όταν το κλίμα ήταν ακόμα συγκρουσιακό και που διέκοψε απότομα η πρώτη συνθηκολόγηση της 20ης Φλεβάρης, έδειξαν ότι η ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα σε συνθήκες αριστερής κυβέρνησης προϋποθέτει ότι αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί μια συγκρουσιακή γραμμή. Αυτό έδειξε φυσικά σε μεγαλύτερη ακόμα κλίμακα το λαϊκό κύμα που πυροδότησε η αναγγελία του δημοψηφίσματος και οδήγησε στο θρίαμβο του όχι. Αυτή η νίκη, ακόμη και αν προδόθηκε πάραυτα, αποτελεί αναμφίβολα την καλύτερη επιβεβαίωση της δυναμικής από τα κάτω που μπορεί να απελευθερώσει μια αριστερή κυβέρνηση όταν δείχνει διατεθειμένη να συγκρουστεί με την ιερή συμμαχία όλων των κυρίαρχων δυνάμεων εντός και εκτός της χώρας. Και φυσικά αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για τη διεθνή επέκταση της ανατρεπτικής δυναμικής. Η μνημονιακή υποταγή της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ολοκάθαρα ότι η παραμονή στην Ευρωζώνη δεν έχει να κάνει οτιδήποτε με το διεθνισμό ή τουλάχιστον με το δικό μας διεθνισμό, διότι βεβαίως υπάρχει ο διεθνισμός του κεφαλαίου, που πολύ φοβάμαι ότι είναι ασύγκριτα πιο ανεπτυγμένος και εδρεωμένος από το δικό μας. Πρέπει επίσης να μπει επιτέλους ένας φραγμός στην καταστροφική λογική, που ακόμα έχει κάποια πέραση μέσα στην αριστερά, διεθνώς τουλάχιστον,
σύμφωνα με την οποία τίποτα δεν γίνεται αν δεν ξεσηκωθούν περίπου ταυτόχρονα οι λαοί ή οι εργαζόμενες τάξεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όταν δεν αποτελεί απλή δικαιολογία για τη συνθηκολόγηση του Τσίπρα στο όνομα του «δεν υπήρχε εναλλακτική», πρόκειται για μία πλήρη αντιστροφή της διεθνιστικής λογικής. Αυτό που χρειαζόταν αντίθετα από τη σκοπιά του διεθνισμού των υποτελών τάξεων ήταν να αναλάβει μια αριστερή κυβέρνηση την ευθύνη ενός Brexit, έτσι ώστε να διεξαχθεί ενός Lexit, ενταγμένο σε μια προοπτική ανατροπής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Αυτή θα ήταν η κίνηση που θα απελευθέρωνε μια απρόβλεπτη διαστάσεων δυναμική σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και θα άνοιγε το δρόμο σε ντόμινο ανατροπών. Ένα τελευταίο συμπερασματικό σημείο πάνω στο θέμα της Ευρώπης. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε μια κυβέρνηση που προσπάθησε αρχικά να τηρήσει την λαϊκή εντολή ρήξης με τις πολιτικές λιτότητας, υπήρξε αποκαλυπτικός για τη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στα μάτια της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Με αυτή την έννοια, συνέβαλε σε μια συντελούμενη εδώ και καιρό διαδικασία αποστασιοποίησης και απόρριψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ολόενα και ευρύτερα τμήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Όπως έδειξε και το Brexit, η διαδικασία αυτή οδηγεί σε τεκτονικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή πολιτική. Το ερώτημα που τίθεται βέβαια είναι τι είδους πολιτικό πρόταγμα θα ηγεμονεύσει σε αυτή τη διαδικασία. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η τρέχουσα συγκυρία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Όπως και πάλι δείχνει ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθηκε το δημοψήφισμα για το Brexit, σε αυτή την κούρσα η ρατσιστική και εθνικιστική δεξιά προπορεύεται αισθητά, βοηθούμενη από την έκδηλη πλέον ανυποληψία και ανυμπόρια του αριστερού ευρωπαϊσμού οποιασδήποτε απόχρωσης. Η άρθρωση μιας αριστερής πρότασης ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μηχανισμούς της, καρδιά των οποίων είναι το ενιαίο νόμισμα, αποτελεί όρο για την ίδια την επιβίωση της αριστεράς στην Ευρώπη. Αν γίνει αυτό κοινή συνείδηση, τότε η ελληνική τραγωδία θα έχει τουλάχιστον θεσιμεύσει σε κάτι. Ρήξη λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ ως αναγκαίο στοιχείο ενός πολιτικού σχέδιου ρήξης με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Αναγκαίο, αλλά προφανώς όχι επαρκές. Δεν είναι δυνατό για λόγους χρόνου και όχι μόνο να αναφερθώ σε όλες τις διαστάσεις ενός τέτοιου σχεδίου. Θα αρκεστώ σε τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, ποτέ δεν παρουσιάστηκε από την αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα από την αριστερή πλατφόρμα το θέμα της εξόδου από το ευρώ μεμονωμένα, αλλά πάντα ως μέρος μιας βασικής δέσμης μέτρων άμεσης εφαρμογής που όριζαν τις προϋποθέσεις της υλοποίησης του προγράμματος βάσει του οποίου είχε κατακτηθεί η λαϊκή εντολή. Αυτά τα μέτρα περιελάμβαναν την άμεση διακοπή της αποπληρωμής του χρέους με στόχο τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του, την εθνικοποίηση των τραπεζών και τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων. Όλα αυτά θα έπρεπε να συνοδεύονται με μέτρα μονομερούς εφαρμογής δεσμεύσεων, όπως η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και η αποκατάσταση κατώτερου μισθού και σύνταξης. Αυτός ήταν ο πυρήνας ενός μεταβατικού προγράμματος με στόχο την αντιστροφή του ταξικού συσχετισμού δύναμης και την ενεργοποίηση της κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεύτερον, ένα μεταβατικό πρόγραμμα δεν μπορεί να περιορίζεται όμως αυτό, ειδικά όταν αρθρώνεται, όπως πρέπει, με την προοπτική μιας αριστερής κυβέρνησης. Μιας εργατικής κυβέρνησης, αν θέλετε, στην κλασική ορολογία του κομμουνιστικού κινήματος. Δεν εννοώ με αυτό ότι χρειάζεται ένα είδος πλειοδοσίας στους στόχους, ένα είδος μαξιμαλισμού, όπως αυτόν που προτείνει κατά κανόνα η εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Ένας τέτοιος αντικαπιταλισμός είναι καταδικασμένος να παραμείνει άσφαιρος, στο βαθμό που αφενός αποφεύγει να τοποθετηθεί πάνω στα πραγματικά επίδικα της συγκυρίας και αφετέρου υποδηλώνει έναν απεριόριστο βολονταρισμό που θέτει στόχους αποκομμένος από την συνείδηση των μαζών και το επίπεδο των αγώνων και των μορφών οργάνωσής τους. Τι νόημα έχει, για παράδειγμα, η διεκδίκηση εδώ και τώρα της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής, όταν το εργατικό κίνημα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται και η ιδέα μιας σοσιαλιστικής οικονομίας φαντάζει εντελώς εξωπραγματική για τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι το μεταβατικό πρόγραμμα δεν πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που να ανοίγουν πεδίο για τη ανασυγκρότηση των δυνάμεων εργασίας και να επιβάλλουν μορφές κοινωνικού ελέγχου στην οικονομία. Και για να έχει νόημα κάτι τέτοιο, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι το μεταβατικό πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι μία λίστα άμεσων
συνδικαλιστικού τύπου διεκδικήσεων με στόχο απλά την κατάργηση της λιτότητας. Είναι ένα πρόγραμμα με στόχο την ανάδειξη των εργαζόμενων τάξεων σε ηγετική δύναμη της κοινωνίας, ικανής να ασκήσει εξουσία και να οδηγήσει τον κοινωνικό σχηματισμό σε μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση. Τρίτον, αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα άμεσα μέτρα ρήξης με το μνημονιακό καθεστώς, το μεταβατικό πρόγραμμα πρέπει να περιέχει στοιχεία ενός διαφορετικού οικονομικού μοντέλου που να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στα θέματα που ανοίγονται με την προοπτική ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ και να χαράζει μια κατεύθυνση αλλαγής των παραγωγικών δομών και των κοινωνικών σχέσεων. Η Ελλάδα είναι σήμερα μια κατεστραμμένη χώρα. Ιστορικό καθήκον των δυνάμεων της εργασίας, του πολιτισμού και της επιστήμης είναι να την ανοικοδομήσουν σε νέες βάσεις. Το νέο μοντέλο ανοίγει λοιπόν θέματα όπως η παραγωγική ανασυγκρότηση, η περιφερειακή ανισότητα, το περιβάλλον, ο ρόλος της συμμετοχής της κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων. Ανοίγει επίσης θέματα που αφορούν την παιδεία και τον πολιτισμό, που αποτελούσαν κάποτε προνομιακό πεδίο για την αριστερά και που σήμερα μαρτυρούν την πορεία αποπτώχευσής της. Για να κλείσω αυτό το σημείο, θα έλεγα ότι σε μια μεγάλη σύγκρουση που σηματοδοτεί μια ιστορική τομή στην πορεία μιας χώρας, κερδίζει τελικά αυτός που την κατανοεί ως ευκαιρία για να εφαρμοστεί ένα καινοτόμο σχέδιο και όχι αυτός που κινείται αμυντικά, καλλιεργώντας την αυταπάτη μιας επιστροφής στην προηγούμενη κατάσταση. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το μνημονιακό στρατόπεδο προπορεύεται σαφώς και προπορεύτηκε σαφώς από την αρχή. Είναι χαρακτηριστικό των ορίων του ΣΥΡΙΖΑ ότι ακόμα και στις καλές του στιγμές έλειψε ακριβώς αυτό το στοιχείο, το οραματικό και ταυτόχρονα το συγκεκριμένο που θα έδινε σάρκα και οστά στην υπόθεση της κοινωνικής αλλαγής. Για να το πούμε διαφορετικά, ο προ-Ιουλίου του 2015 ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να θέσει στις κοινωνικές δυνάμεις που τέθηκαν σε κίνηση από το 2010 και μετά ένα σχέδιο που να υπερβαίνει την υπεράσπιση των κατακτήσεων που κατεδαφίστηκαν από τα μνημόνια. Στην ουσία δεν επιχείρησε καν κάτι τέτοιο. Δεν έδρασε δηλαδή ποτέ ως κόμμα ικανό να συμβάλλει στο μετασχηματισμό της συνείδησης των υποτελών τάξεων, να τους δώσει αυτοπεποίθηση στην ικανότητά τους να αλλάξουν σε βάθος τη ζωή τους και την κοινωνία. Και ξέρουμε τώρα, είναι μέρος της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει, ότι αν λείπει αυτή η διάσταση, τότε λείπει και η υποκειμενική συγκρότηση που είναι σε θέση να σηκώσει μια αναμέτρηση μεγάλης έκτασης, μεγάλης σκληρότητας και μεγάλης διάρκειας. Το τελευταίο σημείο που θέλω να αναπτύξω είναι ακριβώς το θέμα της πολιτικής συγκρότησης κάτω από ένα συγκεκριμένο πρίσμα, αυτό του κόμματος, του πολιτικού υποκειμένου, αν θέλετε. Μια από τις αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις της συνθηκολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αποστροφή από την πολιτική ενός ολόκληρου κόσμου που μετά από μία μακρόχρονη περίοδο υποχώρησης είχε αρχίσει να ανακτά την ελπίδα. Μία όψη αυτού του φαινομένου είναι η έξαρση αντιπολιτικών στάσεων μέσα στο ίδιο το κίνημα, η απολυτοποίηση λογικών άμεσης δράσης, η αναδίπλωση σε επιμέρους ακτιβισμούς ή η αυταπάτη της απόδρασης σε χώρους που υποτίθεται ότι καταλύουν εδώ και τώρα τις εξουσιαστικές λογικές. Η εδραίωση τέτοιων στάσεων θα αποτελούσε πισωγύρισμα σε σχέση με τα όσα είχε κομίσει η ελληνική εμπειρία του 2010-2012, αλλά και η αντίστοιχη της Ισπανίας και άλλων χωρών, ειδικά στη Λατινική Αμερική, δηλαδή η ανάγκη συγκρότησης πολιτικών υποκειμένων που να επικοινωνούν με τις κινηματικές πρακτικές και σε συνθήκες οξυμένης πολιτικής κρίσης να μπορούν να θέσουν ζήτημα εξουσίας. Το ενδεχόμενο ενός τέτοιου πισωγυρίσματος αποτελεί βεβαίως σύμπτωμα και συνέπεια της ήττας, στην οποία τίνει να δώσει μόνιμα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και η αντιμετώπιση του προϋποθέτει μία σε βάθος ανάλυση των αιτιών των όσων συνέβησαν. Και μία τέτοια ανάλυση δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει και τη δική μας αποτυχία, ενώ την αποτυχία όσων προσπαθήσαμε, βάζω φυσικά και τον εαυτό μου μέσα, εντός του ΣΥΡΙΖΑ, να πάρουν διαφορετική πορεία τα πράγματα. Γιατί λοιπόν δεν τα κατάφερε η αριστερή πλατφόρμα, η βασική και πιο συγκροτημένη από κάθε άποψη συνιστόσα της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμμετείχα και εγώ προσωπικά, γιατί δεν κατάφερε να αποτρέψει την καταστροφή? Θα συνοψίσω τις σκέψεις μου πάνω σε αυτό το ερώτημα που μεταλάνησε ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο ως εξής. Η πρώτη και καθοριστική κατά τη γνώμη μου ήττα της αριστερής πλατφόρμας ήταν η αδυναμία της να αντιστρέψει την πορεία μετάλλαξης του ΣΥΡΙΖΑ πριν ακόμη ανέλθει στην κυβερνητική εξουσία.
Η πορεία αυτή άρχισε το καλοκαίρι του 2012, μετά τις εκλογές που τον ανέδειξαν σε αξιωματική αντιπολίτευση και ουσιαστικά σε κυβέρνηση σε αναμονή. Τα βασικά της χαρακτηριστικά ήταν η ενιοποίηση και σχετική μαζικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ με όρους δημιουργίας μιας κατά βάση εκλογικής μηχανής, με αδυνατισμένες τις εσωτερικές πολιτικές λειτουργίες, με την επικράτηση ενός συγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού μοντέλου οργάνωσης, με εντυνόμενα αρχηγικά χαρακτηριστικά και με αυτονομημένα κέντρα λήψης των ουσιαστικών αποφάσεων εντός άτυπων κλειστών κύκλων που περιστρέφονταν γύρω από τον αρχηγό. Η πορεία κρατικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ, με άλλα λόγια η προληπτική του προσαρμογή στο καλούπι της διαχείρισης του αστικού κράτους και η αποστασιοποίησή του από μαζικές πρακτικές, είχε αρχίσει πολύ πριν την κατάληψη υπουργικών θόκων, η οποία απλά την επιστράτησε. Μία τέτοια μετάλλαξη αφαιρούσε ουσιαστικά το έδαφος κάτω από τα πόδια της αριστερής μειοψηφίας. Η μάχη εντός των τυχών και η μάχη με όρους fair play, έτσι, gentleman, που είμαστε οι μοναδικοί να τηρούμε βέβαια, και ειδικότερα εντός των οργάνων, δεν μπορούσε παρά να δώσει περιορισμένα και μάλιστα διαρκώς μειούμενα αποτελέσματα, στο βαθμό που το ίδιο το κόμμα είχε υποβαθμιστεί έως και εξευτελιστεί ως χώρος παραγωγής πολιτικής. Αν λοιπόν με τον όρο πλατή κόμμα εννοούμε αυτή τη διαδικασία, είναι προφανές ότι η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι το μοντέλο έχει αποτύχει. Εάν όμως με τον όρο πλατή κόμμα εννοούμε τη δύσκολη, βασανιστική πορεία ανασύνθεσης διαφορετικών ρευμάτων και παραδόσεων της αριστεράς και του εργατικού κινήματος, θα έλεγα ότι η ελληνική εμπειρία δείχνει επίσης ότι ένας τέτοιος σχηματισμός είναι σε θέση να παρέμβει σε μια συγκυρία μεγάλων ανατροπών, σε αντίθεση με την περιχαρακωμένη μορφή πολιτικής και οργανωτικής συγκρότησης που συνεχίζουν να κομίζουν οι παραδοσιακές οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς ή τα εναπομείνοντα κομμουνιστικά κόμματα. Για να κλείσω, το ερώτημα που τίθεται σήμερα δεν συνίσταται, νομίζω, στην εφεύρεση μιας ριζικά νέας μορφής κόμμα. Η εμπειρία του Ποδέμος δείχνει εξάλλου ότι και νέοι σχηματισμοί, χωρίς οργανικούς δεσμούς με την ιστορική αριστερά, τείνουν πολύ γρήγορα να αναπαράγουν τις παθογένειες για τις οποίες έγινε προηγουμένος λόγος. Το ερώτημα, θα έλεγα, είναι να βγουν τα αναγκαία συμπεράσματα από την πρόσφατη εμπειρία, έτσι ώστε να χαραχθούν εκ νέου οι διαχωριστικές γραμμές μέσα στην αριστερά και το εργατικό κίνημα. Να χαραχθούν εκεί που πραγματικά επιβάλλεται, στο έδαφος της σύγχρονης στρατηγικής για την κοινωνική ανατροπή και την κατάκτηση της ηγεμονίας των υποτελών. Ας χρησιμεύσει τουλάχιστον σε αυτό το ελληνικό πάθημα, ήρθε η ώρα να χωρίσει η ήρα από το στάρι. Σας ευχαριστώ.